Μασάρι Gold. Λέγεται από μια περιοχή της Ινδίας που βγάζει περκέτια. Περιπέτειας. Τα γαλάζια σου μάτια το χαμένο καιρό, μα απ' αυτά πιο πολύ την ψυχή. Την ψυχή της τρελής περιπέτειας. Ήταν εντελώς άλλο πράγμα. Με το που αφήσαμε την Περσία, σαν να έπεσε πίσω μια ναυλαία. Μπροστά άνοιξε μια πόρτα και ξαφνικά βρισκόμασταν μέσα στον κόσμο του παραμυθιού. Τα πάντα ήταν καινούρια για μένα, όμως κατά παράξενο τρόπο μου ξύπναγαν πανάρχαιες μνήμες. Οι πύληνοι φούρνοι που βγάζαν φλόγες από τα παράθυρα και ευωδίαζαν ζεστή λαγάνα. Οι σιδεράδες που χτυπούσαν τα σφυριά σε ρυθμούς ανατολίτικης τζάζ. Τα παιδιά στους αργαλιούς με τα χαλιά και τα κοιλίμια, οι γυναίκες με τις μπούρκες καλυμμένες από την κορφή ως τα νύχια σαν φαντάσματα. Σαν να με γνώριζε καλύτερα για τον εαυτό μου. Ένα γαϊδούρι να έχει μουλαρώσει και ο Μανάβης, ένας γέρος με φέση και τεράστια άσπρα μουστάκια, πρώτα να τον παρακαλάει και έπειτα να το χτυπάει και να το βρίζει. Πεζούλια ώρες ολόκληρες απολαμβάνοντας το Σεριάνι. Ένιωθα λες κι ήμουνα ο Μάρκο Πόλο στο πρώτο του ταξίδι, πριν πίνοντας πράσινο τσάι και γάρα που με κέρναγαν από παντού. Όλη μου η προηγούμενη ζωή και τα βάσανά μου να είναι χαμένα κάπου εκεί πίσω στο μέλλον και εγώ να βρίσκομαι μαστούρης και ευτυχής στο παρελθόν. Thank you.
κάποια ψεύτικα λόγια και πάλι θα πω δανεικά, κουρασμένα και ανέτεια για σπασμένα κομμάτια που είχα ψάξει να βρω, να βαγώσω στα άγρια βράχια και δραπέτη στα στάχια, στην ψυχή της τρεφής περιπέτειας. Πήγαμε σιδηροδρομικός για τον Παντάν και από εκεί πάλι με τρένο για το Κατάκα, όπου και διανυκτερεύσαμε σε ένα μικρό άσαρο. Την υπόλοιπη διαδρομή την κάναμε εξαπλωμένη πάνω στα άχυρα ενός υπερφορτωμένου κάρου που το έσερναν δυο μεγαλόσωμα βόρεια. Έκανε πολύ ζέστη και είχα τελείριο πυρετού. Θυμάμαι κάποιες σκηνές σαν μέσα από όνειρο. Αυλές κατακόκκινες στρωμένες με τσίλι που ξεραίνονταν στον ήλιο. Τεράστιους κόντορες να φτερουγίζουν στον ουρανό. Μια όμορφη Ινδύ με πράσινο σάρι που με κοίταζε λυπημένα. Το ναό του Σίβα στην κορυφή ενός μενεξεδένιου λόφου. Φτάσαμε στη σπηλιά του θεραπευτή λίγη ώρα πρωτού νυχτώσει. Βρίσκονταν ψηλά σε ένα βραχόλοφο και το μονοπάτι που οδηγούσε σε αυτήν ήταν στενό και απότομο. Ο Ναζαρουτίν Μπάμπα, ένας πενιντάρης υψηλός όμως κασμυριανός, έμοιαζε λίγο με Έλληνα, ήταν πολύ όμορφος και περιποιημένος για να είναι ερημίτης. Καπνίσει τέτοιο εδώ και χρόνια. Ύστερα μας ετοίμασε μια σούπα με ρύζι και εντάλ και μας έστρωσε να κοιμηθούμε. Ευχαριστούμε. Είμαστε καλά.